Τώρα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ ρωτήθηκε κυρίες και κύριοι από τον Θανάση Αυγερινό για τις αναφορές του Κρεμλίνου στο ρόλο που παίζει η βάση στην Αλεξανδρούπολη στον εξοπλισμό της Ουκρανίας. Πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον Θανάση που θα μας πει περισσότερα. Θανάση. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Ήταν η πρώτη μεγάλη συνέντευξη τύπου του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών. Είπε κάποια αναμενόμενα και κάποια όχι, όπως ότι η Μόσχα αναμένει τους επόμενους μήνες το ΝΑΤΟ να αυξήσει την παρουσία δυνάμεών του κοντά στα σύνορα της Ρωσίας. Με το θερμόμετρο να ανεβαίνει λοιπόν γύρω από την Ουκρανία, ρώτησα τον κύριο Λαυρόφ τι εννοεί η Μόσχα όταν ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είχε πρόσφατα αναφέρει και την αμερικανική βάση στην Αλεξανδρούπολη ότι συμμετέχει στην αποστολή επιθετικού εκπλισμού στην Ουκρανία. Ρώτησα αν το θέμα αυτό απασχολεί τις ελληνορωσικές επαφές. Ο κύριος Λαυρόφ αναφέρθηκε στις παλαιές σχέσεις Ελλάδας και Ρωσίας και στις ιστορικές ρίζες τους, ακόμη και τον Καποδίστρια ανέφερε αρχικά, για να πει ότι είχε πρόσφατα πολύ καλές συνομιλίες με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια. Και εδώ μάλλον βγήκε μια κάποια μικρή είδηση, καθώς ο Ρώσος Υπουργός επιβεβαίωσε ότι ναι, μεν συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, οι εμπορικές και οι οικονομικές, αλλά από ρωσικής πλευράς που έχουν γίνει στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις για την ενίσχυση του καθεστώτος του λιμένου της Αλεξανδρούπολης για τους σκοπούς του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ. Και όπως είπε ο κύριος Λαυρό, φυσικά η Μόσχα είναι ενήμερη για το σε ποιες κατευθύνσεις θα χρησιμοποιηθεί το λιμάνι αυτό από τους Αμερικανούς. Ο Ρώσος Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στο γεγονός ότι παρά τη σχετική απαγόρευση των συμφωνιών του Μίνσκ για την Ανατολική Ουκρανία, εκατοντάδες δυτικοί Βρετανοί και Αμερικανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι, όπως είπε, είναι παρόντες στην Ουκρανία. Είπε μάλιστα ότι στον πόλεμο της Γεωργίας το 2008 αυτοί οι σύμβουλοι είχαν χρησιμοποιηθεί σχεδόν μέχρι και να οπλίζουν, να βοηθούν να οπλιστούν τα αντιαρματικά, προφανώς όπλα εναντίον των ρωσικών αρμάτων. Επανέλαβε ότι είναι ανυπέρβλητη κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα μια τυχόν επίθεση του Κιέβου εναντίον των ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία και έχω μια αίσθηση ότι πολύ διπλωματικά μας προειδοποίησε να διατηρήσουμε την ιστορική σοφία μας, όπως είπε, να μείνουμε δηλαδή μακριά από μια τυχόν σύραξη στην Ουκρανία. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να τον ακούσουμε. И натовских, натовских военных. Я понимаю, понимаю, что Греция член НАТО, член Евросоюза, но мы также видим, что Греция не хочет идти по пути ужесточения антироссийских санкций. Греция, в принципе, не испытывает удовольствия от того, что сейчас происходит между Западом и Российской Федерацией. И мы доверяем нашим греческим друзьям, что в своей мудрости они будут делать выбор, который отвечает их убеждениям.